Περάσει το σαλονάκι μας, καθίστε στο καναπέ εσείς, να τα πούμε και αναλυτικά. Έχω λοιπόν τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα δύο παιδιά που τα έχουν όλα. Και όταν λέω όλα το εννοώ, έχετε νιάτα, έχετε ομορφιά και πάνω απ' όλα έχετε ταλέντο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω. Καταρχήν πείτε μου πώς προέκυψε το ντουέτο αυτό. Ποια ήταν η ιδέα, εσύ το σκέφτεσαι? Λοιπόν, ήρθε πριν, τώρα έχει περάσει ένα οχτάμηνο, ο Ντιβένο, ο οποίος είναι και ο δημιουργός του κομματιού. Ναι. Και έχει συγγράψει τους στίχους μαζί με την Μυρτώ Ραπτάκη. Ναι. Και μου το είχε βάλει στο στούντιο, το οποίο εγώ το βρήκα ένα πολύ χαρτημένο τραγούδι. Και βέβαια ήταν πρόταση για ντουέτο. Και δεν ξέρω γιατί ακριβώς, κατευθείαν μας ήρθε στο μυαλό, εμένα και της παρέας εκεί πέρα, η Νάνση. Έτσι πήγε το τραγούδι στην εταιρεία. Πώς κακομαθημένο κορίτσι είναι, σας είπε. Έλατε. Ξέρω. Αυτό είναι καλό. Δεν ξέρω, έχει σχέση. Δεν ξέρω, Ναταλία. Δεν ξέρω. Κοίτα, να σου πω κάτι. Την έχω γνωρίσει. Δεν την ήξερα, οπότε δεν ήξερα να περιμένω. Αλλά από τότε που γνώρισα, έχω καταλάβει ότι είναι ένα παιδί πολύ ήπιων τόνων και καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο σε σχέση με κακομαθημένο και τέτοιο. Καμία σχέση. Ναι, αλλά γιατί σκέφτηκε σε μένα, δεν λες τώρα. Δεν ξέρω, νομίζω μου τέριαζε σαν φιτζίκ, ας πούμε, δίπλα μου μάλλον. Αν το σου λέω πρέπει να πάμε ταξίδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι υπονόμου. Θα μας παίζει το στάρι ένα μήνα. Πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα. Πολύ μου άρεσε αυτό. Εγώ έχω την εξής απορία. Τελικά τι είναι πιο δύσκολο στο επάγγελμα αυτό που έχετε επιλέξει και οι δύο? Το να έχεις επιβιώσει από ένα fame story και να έχεις καταφέρει να βγεις ζωντανή και να τα καταφέρεις και να βγάλεις και το CD σου και μάλιστα με Μιλιωτάκη και Φιλίππου, ή να είσαι γιος ενός τέτοιου συνθέτη όπως είναι ο πατέρας σου, που σημαίνει ότι ο κόσμος περιμένει και πάρα πολλά και από σένα. Τι είναι πιο δύσκολο? Αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε μαζί, γιατί είναι δύο ξεχωριστές. Θα το απαντήσει λοιπόν ο καθένας ξεχωριστά. Και ξαναδείς, για μένα, εντάξει, τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα, όπως φαντάζομαι και για την περίπτωση της Νάνσης. Γιατί εγώ πρέπει να αποδείξω κάτι παραπάνω στον κόσμο ο οποίος με βλέπει. Να. Έτσι, γιατί έχει μάθει, έχει σταμπιλάρει ένα όνομα και ίσως εγώ να καλούμε να το ξεπεράσω αυτό το όνομα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Ή τουλάχιστον να σταθείς αντάξιος, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε απέτηση να ξεπεράσει το Γιώργο Χατζηνάς. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει απέτηση Ελλάδα να ξεπερνάς τα κατεστημένα για να σε δεκτεί. Και όχι απλά να είσαι εφάμιλου αυτού που είχε συμβεί πριν. Τώρα θα δείξει πορεία. Εγώ θέλω να πω κάτι για αυτό που με ρώτησες πριν. Σίγουρα και για μένα ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση να συμμετέχω σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Αλλά ήθελα τόσο πολύ να κάνω το πρώτο μου βήμα που είναι η δισκογραφία, που μέχρι τότε δεν τα είχα καταφέρει, παρόλο που δούλευα αρκετά χρόνια πιο πριν. Και έτσι πήρα την απόφαση. Αλλά θέλω να πω ότι το πιο δύσκολο είναι μετά το Fame Story. Δεν είναι οι 5-6 μήνες μέσα στο παιχνίδι. Ξέρω. Το πιο δύσκολο είναι μετά, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι σε αμφισβητούν και όλα αυτά τα παιδιά τα οποία πήραν μέρος σε ένα reality, γιατί πήραν τόση προβολή μέσα από τηλεόραση και τους χαρίστηκε απλόχερα τόσο πολύ όλο αυτό. Και περνάνε από μια αμφισβητούν. Είναι οπλισμένη κανονικά, έτσι, έχει πολύ δίκιο σε αυτό. Έτσι είναι. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Στάθηκες στα πόδια σου, τα κατάφερες μόνη σου και συνεχίζεις. Και εύχομαι η συνέχεια να είναι ακόμα καλύτερη από ότι το ξεκίνημα. Και για τους δυο σας το εύχομαι αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στο καυτό θέμα των ραντεβού. Λοιπόν, τι θέλω τώρα εγώ από εσάς? Θέλω από τον Χρήστο να δώσει 3 dating tips, 3 συμβουλές για ραντεβού στις γυναίκες. Θα πεις δηλαδή εσείς στις γυναίκες που μας βλέπουν. Ναι. Τι πρέπει να κάνουν στο πρώτο ραντεβού που θα βγουν με έναν άντρα? Από εγώ στις γυναίκες. Εσύ θα πεις στις γυναίκες σαν άντρας. Τι περιμένεις εσύ, τι θα ήθελες από την τάμα σου? Και η Νάνση αντίστοιχα θα συμβουλέψει μετά τους άντρες και θα πει ότι οι άντρες πρέπει να αποφεύγουν αυτά ή να κάνουν αυτά στο πρώτο ραντεβού. Ωραία, λοιπόν. Ξεκίνα. Το πρώτο, να έρθεις στο ραντεβού. Πολύ βασικό. Να εμφανιστεί. Το show up που λέμε. Just show up. Το δεύτερο, να φάει όσο θέλει. Γιατί γενικά οι γυναίκες στο πρώτο ραντεβού δεν τρώνε. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Παίρνουν μια σαλάτα. Έχουμε και μετά πηγαίνουν στα... και τσακίζουν 8 ντόνατς και 32 σάντουιτς με πατάτες τηγανιτές. Ναι? Το τρίτο να μην είναι πολύ βαμμένες. Μάλιστα. Α, ναι, όντως, γιατί σημαντικό. Μετά ξενερώνεις. Άμα είναι πάρα πολύ βαμμένες. Ναι, γιατί βλέπεις κάτι τελείως διαφορετικό την επόμενη μέρα ή την επόμενη φορά, τέλος πάντων, που... Ναι. Ή το πρωί και το είναι διαφορετική. Το θέμα είναι να υπάρξει έρωτας με κάτι το οποίο είναι αληθινό, ξέρεις, και προσιτό στην πραγματικότητα.
άμα είναι κάτι το οποίο είναι εκτός πραγματικότητας, δεν έχει νόημα. Γιατί... Κάνω επανάληψη, κυρίες μου, αγαπημένες, γιατί ήταν πολύ ωραία αυτά που ο Χρήστος. Λοιπόν, πρώτον, θα το πάω ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Να μην είσαστε υπερβολικά μακιγιαρισμένες και αυτό που θα παρουσιάσετε να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που είστε πραγματικά και όταν ξυπνάτε το πρωί. Δεύτερον, να εμφανιστείτε στο ραντεβού και να μην τον ψητήσετε τον άνθρωπο. Και να φάτε όσο θέλετε και να αφήσετε τα φετά. Εγώ θα τσιμπήσω λίγο μαρουλάκι μόνο και μισή ντομάτα και σαπουλάκι τρώω. Να φάτε κανονικά, όσο θέλετε. Κυρία μου, ένας άντρας βγαίνει το ραντεβού του για πρώτη φορά με τη γυναίκα που τον έχει γοητεύσει. Ναι. Τι πρέπει να αποφύγει στο πρώτο ραντεβού ή τι πρέπει να επιδιώξει για να πάει καλά το ραντεβού. Λοιπόν, να μην έχει βάλει ένα κιλό κολόνια. Αυτό είναι το πρώτο. Σωστό. Να έχει βάλει τόσο όσο, δηλαδή. Έτσι, ένα διακριτικό άρωμα, να μην έχει πλακωθεί δηλαδή. Να είναι διακριτικά καθαρός και αρωματισμένος. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο. Να μην φλιαρεί. Να μην μιλάει όλη την ώρα. Να σταματάει και λίγο, να κάνει λίγο παύση. Ναι, σωστό. Σου έχει τύχει τέτοιο πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω το γέλιο σου. Ναι, μου έχει τύχει. Σου έχει τύχει φλιαρός άντρας, ναι. Σωστό. Και το τρίτο, να έρθει να σε πάρει από το σπίτι και να σε γυρίσει φυσικά. Όπου κι αν μένεις. Ναι, εννοείται. Όχι να σου πει πάρει ακόμα ταξί. Ακόμα κι αν μένεις οπουδήποτε. Ναι, εννοείται. Έχω ένα φίλο που πήγε σε ένα μπαρ και φλέρταρε μια κοπέλα και της λέγαμε να σε πάω σπίτι. Του λέει αυτή, όχι, όχι, μένω μακριά. Σε παρακαλώ πολύ, της λέει σε πάω σπίτι. Οπουδήποτε, Σαλαμίνα έμενε η κοπέλα, την πήγε Σαλαμίνα τελικά. Πρέπει να πάω. Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Σαλαμίνα, Σαλαμίνα. Σαλαμίνα, Λευσίνα, Μέγαρα, όπου και να μένει, πάτε, πάτε. Έτσι είναι. Λοιπόν, τις συμβουλές σας ακούσατε. Τραγούδια από τον Χρήστο και από την Άννη θα ακούσετε κι άλλα. Παίκτες θα δείτε κι άλλους. Μετά τις αγαπημένες διαφημίσεις.